Η τηλεοπτική κάμερα του Άστρα από την πρώτη στιγμή που επλήγει η περιοχή της Καρδίτσας βρέθηκε στον παλμό των γεγονότων. Ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρούσης με τον εικονολήπτη του ήταν εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο Μουζάκι, όπου σήμερα κατέφτασε ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, τον υφυπουργό. Μάλιστα, οι διασώστες κατευθύνθηκαν προς συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να απομακρύνουν κόσμο που είχε εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες εκεί. Το ευτύχημα ήταν ότι όλα κύλησαν ομαλά. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο Μουζακίου, ένα σούπερ πούμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με άντρας της ΕΜΑΚ και τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, σηκώνεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στην περιοχή της Οξιάς, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των κατοίκων της περιοχής. 50 και πλέον κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί από το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς ρεύμα, χωρίς ενδεχομένως κάποια τρόφιμα. Οι περισσότεροι εξ αυτών αρνούνται να φύγουν γιατί θεωρούν ότι πρέπει να μείνουν εκεί κοντά στο βιός τους. Ωστόσο θα επιχειρηθεί σήμερα, θα γίνει μια προσπάθεια σήμερα να μεταφερθούν μια μητέρα, η κόρη της και ένα εγγονάκι. Χρήζουν άμεσης βοήθειας, η κόρη είναι έγκυος, το παιδάκι είναι μικρό και η μητέρα είναι καρκινοπαθής και πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες. Στην κάμερα του Άστρα λοιπόν ξεδιπλώθηκαν τα συγκλονιστικά γεγονότα και οι στιγμές ήταν αυτές που σκόρπισαν σε όλους ρίγη συγκίνηση στη συνέχεια. Μία εκ των διασωθέντων, η κυρία Μαρία, κέρασε λουκούμια τους διασώστες, ώστε να τους ευχαριστήσει που τις έσωσαν τη ζωή. Ήταν μία από τις αποκλεισμένες κατοίκους στην Οξιά Καρδίτσας. Μετά από την επιχείρηση που στήθηκε το πρωί από το Μουζάκι, απεγκλωβίστηκε και συγκίνησε τους πάντες όταν κατέβηκε από το ελικόπτερο. Κρατούσε ένα κουτί με λουκούμια και ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τους διασώστες. Έσωσαν την ίδια και την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αλλά με το χαμόγελο να έχει επιστρατευτεί, οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες για όλους όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο στο Μουζάκι. Μαζί με την κυρία Μαρία απεγκλωβίστηκαν όμως τόσο ο ιερέας σύζυγός της, όσο και η έγκυος κόρη τους, αλλά και το εγγονάκι τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Όσο πολύ δεν ανησυχήσατε με αυτό, ανησυχούσα για τους άλλους γύρω. Γιατί εγώ είμαι σε ανασφαλές μέρες, μια μέσα στο μαγαζί και το πρόβλημα ήταν η αποχή ρεύματος, νερό. Καταλαβαίνετε τώρα, εκεί πέρα τα υπόλοιπα. Μας έκοψε όλες τις διόδους, οι πιονίες που είχαμε οδικές, ούτε με τα πόδια, δεν μπορούσαμε καθόλου να πάμε. Στη συνέχεια, πάντως, η τηλεοπτική κάμερα του Άστρα βρέθηκε και σε άλλα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα του Σαββατοκύριακου. Ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρούσης για μία ακόμη ημέρα αποτύπωσε το μέγεθος της ζημιάς. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, πάνω από τον ποταμό Πάμισο, σε μία γέφυρα σύγχρονη, υποτίθεται, που φτιάχτηκε εδώ. Είναι σιδηροκατασκευή με τσιμέντο. Βλέπουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Πάμισος είναι ιδιαίτερα ορμητικός. Και εδώ πιο κάτω επιχειρούν οι άντρες της ΕΜΑΚ μήπως και βρουν την σωρό της άτυχης γυναίκας. Μιλάμε για μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, τουλάχιστον 15 με 20 χιλιόμετρα από την περιοχή που έφυγε η γυναίκα, ίσως και παραπάνω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Για να καταλάβετε την ορμή των νερών του ποταμού, βρισκόμαστε σε ένα ύψος, ξέρω εγώ, 100 μέτρα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε πως ένας κορμός δέντρου έφτασε και διέλυσε εδώ το σειρματόπλευμα. Το βλέπετε.
αυτός ο κορμός δέντρο έφτασε εδώ πάνω. Πρέπει να αυτή η συνεργείο να το κόψει προκειμένου να απελευθερωθεί. Και έσπασε αυτά εδώ τα κυκλιγώματα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η ορμή του ποταμού ήταν τόση που σήκωσε αυτόν τον κορμό του δέντρου και τον έφερε πάνω στη γέφυρα. Πάνω στη γέφυρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Διέλυσε τα κυκλιγώματα και είναι και επικίνδυνο εδώ τώρα μην πέσει κανείς. Όλο αυτό το μήκος που βλέπετε του ποταμού, όλο αυτό το μήκος που βλέπετε ήταν γεμάτο από νερό. Τα φερτά υλικά και κυρίως τα δέντρα που κατέβηκαν κάτω έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά. Κάνουμε μια προσπάθεια μήπως προσεγγίσουμε τα συνεργεία της ΕΜΑΚ τα οποία βρίσκονται πιο κάτω. Θα περπατήσουμε λίγο περισσότερο για να δούμε μήπως μπορέσουμε και φτάσουμε κοντά. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του στο Facebook περνάει στην αντεπίθεση σε όσους τον ψέγουν γιατί φίλησε το χέρι του ιερέα στην καρδίτσα. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας με τη μακροσκελή του ανάρτηση θεωρεί ότι δεν έκανε τίποτα λάθος και μάλιστα αναφέρει ότι τη μάσκα του την είχε βγάλει για να πιει νερό. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα επικριτικός σε όσους τόλμησαν να ασκήσουν κριτική σε όσα έκανε μπροστά στις κάμερες. Και εκτός από το τρίπτυχο μάσκες, αποστάσεις και αυστηρή προσωπική υγιεινή, απαιτεί και σεβασμό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ο κύριος Χαρδαλιάς στην ανάρτησή του με αφορμή την παρουσία του σήμερα στο Μουζάκι Καρδίτσας αναφέρει: «Τους τελευταίους 7 μήνες η πολιτική προστασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης πολλαπλών κρίσεων. Πανδημία, μεταναστευτικό, κλιματική αλλαγή με ακραία φαινόμενα πυρκαγιών και πλημμυρών. Σε όλα έχουμε ανταποκριθεί έως τώρα με αποτελεσματικότητα, ευθύνη και πίστη στη σκληρή δουλειά, την ομαδικότητα, μα πάνω απ' όλα στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Στις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, πραγματοποίησαμε επιτυχώς 788 διασώσεις, με τελευταία την από αέρος διάσωση μιας Αιγαίου, ενός βρέφους, μιας καρκινοπαθούς και 4 ακόμη συμπολιτών μας. Τέτοιες ιστορίες μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Και αυτό εξέφρασα κλείνοντας το ράσο του με σεβασμό και όχι φιλώντας το χέρι του προς τον ιερέα που διασώσαμε και που έσπευσε να μας ευχαριστήσει και να μας συγχαρεί αμέσως μετά το τέλος και αυτής της επιχείρησης. Και ενώ μόλις είχα βγάλει τη μάσκα μου για να πιω νερό, τα βίντεο λέει είναι αδιάψευτος μάρτυρας για την πραγματικότητα». Σε όσους λοιπόν για διάφορους λόγους παραποιούν τα πραγματικά περιστατικά και ασκούν εύκολη κριτική από τον καναπέ, του συνιστώ 3+1 πράγματα. Μάσκες, αποστάσεις, αυστηρή προσωπική υγιεινή και λίγο περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που μοχθούμε καθημερινά για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια όλων των πολιτών. Από αυτή την περιπέτεια καταλήγει θα βγούμε νικητές, μόνο αν είμαστε ενωμένοι και πειθαρχημένοι.